Ναι, μετά από μια μακρά διάσκεψη και μια μακρά διαδικασία, το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών που παραπέμπει σε δίκη 14 από τους 32 κατηγορούμενους στην υπόθεση του βατοπεδίου εξεδόθη Λίνα. Εδώλιο λοιπόν για 14 άτομα έδειξε το Συμβούλιο Εφετών στην υπόθεση των ιερών ανταλλαγών. Παραπέμπονται μεταξύ άλλων ο αρχιμανδρίτης Εφραίμ και ο μοναχός Αρσένιος. Θα πρέπει να σου πω, κατά περίπτωση οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν τις πράξεις της ηθικής και της φυσικής αυτουργίας σε κακουργηματική απιστία και σε ψευδείς βεβαιώσεις για την ανταλλαγή της λίμνης Βιστονίδας και των παραλίμνιων εκτάσεων με άλλες εκτάσεις του Δημοσίου. Το Συμβούλιο Εφετών απαλλάσσει τον τότε διευθυντή, τον πρώην διευθυντή του γραφείου του πρώην Πρωθυπουργού, τον Γιάννη Αγγέλου. Σύμφωνα ωστόσο με πληροφορίες, θα πρέπει να σας πω ότι οι ενέργειες των 14 παραπεμπόμενων κατηγορουμένων έπληξαν σοβαρά τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου. Μάλιστα, Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε.